μετά τις εκλογές και τις παλιές εκτάσεις, εξακολουθεί να τρέχει η καθημερινότητα του πολίτη, τα προβλήματά του και τα προβλήματα των νέων. Το κέντρο πρόληψης κατά των εξαρτήσεων του νομού Αρκαδίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, διοργανώνει μια ημερίδα μεθαύριο Δευτέρα 10 Ιουνίου στο Μετροπούλιο Θέατρο σε 7 το απόγευμα. Με θέμα «Με συντροφιά με τα παραμύθια». Προσπαθεί λοιπόν να προβάλλει ένα από τους πολλούς τομείς δράσης του που είναι η αξιοποίηση των παραμυθιών, του παραδοσιακού, του λαϊκού, του γνωστού παραμυθιού της γιαγιάς. Η παρουσίαση θα γίνει από δύο στελέχη του κέντρου, την κυρία Τραχανά Φωτεινή που είναι δίπλα μου και την κυρία Ιωάννα Σίδερη. Θα συμμετέχουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που έκαναν με αυτές τις δράσεις, που συμμετείχαν στις δράσεις, να μεταφέρουν την εμπειρία τους και το τι σέπραξαν από αυτό, αλλά και τι μήνυμα δίνουν. Θα υπάρξει μια ομιλία από την συμπατριώτησά μας, την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια της θεραπευτικής ομάδας του ΟΚΑΝΑ, τη Μαρία Τιπατσίβα, με θέμα «Περπατώμε στο δάσκος, η κόρη του Σκουφίσα, στο δρόμο προς την αυτοπραγμάτωση». Θα ακολουθήσουν επίσης δύο δράσεις εργαστηριακές. Μία από τα παιδιά του εργαστηρίου του κέντρου, που είναι παιδιά τετάρτου δημοτικού, με τη δραματοποίηση του παραμυθιού ο Γεωργός και ο Λύκος. Και τέλος, η ομάδα των ΑΜΕΑ, των εθελοντών που έχει το κέντρο, θα παρουσιάσουν μια εργαστηρική θεατρική παράσταση, «Δύσκολη καιρή για δράκους, το παραμύθι της Κυραρίνας», με τίτλο «Δράστες». Επαναλαμβάνω, το ραντεβού είναι την Δευτέρα 10 Ιουνίου σε 7 η ώρα στο Μεγαλοπούλιο Θέατρο. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο παραμύθι και στο ψέμα είναι ότι το ψέμα σε βοηθά να υπεκφεύγεις τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής, ενώ το παραμύθι να παλεύεις να το αντιμετωπίσεις. Θα συνεχίσει η κυρία Τραχανά, ένα από τα επιστημονικά στελέχη. Παίρνω λίγο πάσα από τον πρόεδρο του κέντρου, από αυτό που είπε, τη ρίση αυτή του Ίγκμαρ Μπέρκμαν, η οποία συνδέει πάρα πολύ το παραδοσιακό και γενικά το παραμύθι με την πρόληψη. Εμείς φέτος επιλέξαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε τη δουλειά που κάναμε όλη τη χρονιά στο κέντρο πρόληψης με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μία από τις πάρα πολλές δράσεις που έχουμε εδώ στο κέντρο. Χρησιμοποιήσαμε έτσι το παραδοσιακό παραμύθι μέσα από ένα εκπαιδευτικό υλικό που πήραμε από το κέντρο πρόληψης της Λάρισας, που το δοκίμασε και το εφάρμοσε για πρώτη φορά. Και βέβαια αυτό δείχνει πόσο σημασία έχουν για μας οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης και η δουλειά μας που είναι καθημερινή μαζί τους. Και αποφασίσαμε έτσι να το μοιραστούμε μαζί τους, οπότε κάναμε δύο σεμινάρια στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όπου εκπαιδεύσαμε 30 νηπιαγωγούς και δασκάλους και αυτοί με τη σειρά τους εκπαιδεύσαμε σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, σε ένα συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής του, με τη χρήση του παραδοσιακού παραμυθιού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σας είπα, για την πρόληψη, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά, τους δίνει τη δυνατότητα, μέσα από το συμβολισμό και την ταύτιση, να κατανοήσουν τον εαυτό τους, να κατανοήσουν τους άλλους, να διαπραγματευτούν τις δυσκολίες τους, τις δυσκολίες της καθημερινότητας, παράλληλα να ασκεί και τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Το παραδοσιακό παραμύθι, ειδικά φέρνει τα παιδιά σε επαφή με τις ρίζες και με τα αποθέματά μας και έχει πολύ, πολύ μεγάλη αξία για την πρόληψη. Αφού εκπαιδεύσαμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς, αυτή στη συνέχεια το χρησιμοποίησαμε με τον τρόπο που τους δείξαμε, κάποιοι από αυτούς είτε λιγότερο είτε περισσότερο, και κάνανε προγράμματα στα παιδιά που είχαν στα χέρια τους. Επίσης, λειτουργήσε και εδώ ένα εργαστήριο με παιδιά στο κέντρο πρόληψης, με μια εθελόντρια δασκάλα. Και αυτά τα παιδιά θα παρουσιάσουν ένα από αυτά τα παραμύθια δραματοποιημένο. Και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς λοιπόν τα παιδιά έκαναν αυτό το πρόγραμμα. Και εδώ και στα σχολεία. Πάντα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και Δευτεροβάθμιας για τα υπόλοιπα προγράμματα που είναι αρρωγή στην προσπάθειά μας.
Και βέβαια είναι πολύ σημαντική εκπαιδευτική για μας, γιατί αυτοί είναι κοντά στα παιδιά, αυτοί κατανοούν τις ανάγκες τους και αυτοί μπορούν να μεταφέρουν την πρόληψη και το μήνυμα της πρόληψης, ειδικά στην εποχή μας που είναι τόσο δύσκολη πια. Και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για όλους. Εμείς είμαστε πάντα κοντά τους, να τους υποστηρίξουμε και να μοιραστούμε ό,τι καινούργιο έρχεται στα χέρια μας όσον αφορά από υλικά που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να διευκολύνει τη δουλειά τους. Και βέβαια όλη τη χρονιά είχαμε τακτική επαφή μαζί τους, με τακτικές συναντήσεις εποπτικές υποστήριξης για οτιδήποτε κάνανε και εκπαιδευτικές από την άλλη μεριά, ώστε να τους διευκολύνουμε στη δουλειά τους. Όλα αυτά που γίνανε όλη τη χρονιά λοιπόν θα παρουσιαστούν σε αυτή την ημερίδα. Όλα αυτά που γίνανε όμως όσον αφορά την πρωτοβάθμια, έτσι. Αυτό το υλικό απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Εκεί που ξεκινάει, που καλό είναι να γίνεται η πρόληψη, γιατί πρέπει να ξεκινάει όσο γίνεται νωρίτερα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική λοιπόν για μας η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η δουλειά που κάνουμε. Και θελήσαμε έτσι φέτος να την προβάλλουμε λίγο περισσότερο και κάπως μέσα από όλα αυτά που θα δείτε. Και το ξεκίνησε να καλύπτει τις ανάγκες, σήμερα σίγουρα τις καλύπτει. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Έχουμε κάνει δύο ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ζητάμε ένα νέο σύγχρονο χώρο που έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Λέω παράδειγμα ότι χάρη να έχει πρόσβαση αμαία, που σημαίνει θα είναι ισόγειο ή θα έχει κατάλληλο ασανσέρ, που αν πάμε σε οικοδομές της πόλης μας, λίγες έχουν κατάλληλο ασανσέρ για αμαία. Νομίζω ότι στην τελευταία συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα επαναβεβαίωσε την αποφασή του και τη βούλησή του να προχωρήσουμε στην μίσθωση ενός νέου χώρου. Μεγαλύτερου, πιο σύγχρονου με τις προγραφές που είπαμε. Όσον αφορά το αποτελέσματα της δράσης, να ξέρετε το κέντρο κλείνει 20 χρόνια δράση. Δεν είμαι εγώ αυτός που συμμετείχα όταν ξεκίνησε το κέντρο. Ήταν και όλα τα κέντρα στην πορεία, ήταν πρωτοβουλία των τοπικών κοινωνιών και των αυτοδιοικητικών αρχών, δηλαδή ο Δήμος Τρίπολης, στη συνέχεια η Νομαρχία και ακολούθως η Περιφέρεια και οι φορείς. Το δικό μας κέντρο είχε από τους πιο πολλούς φορείς που είχαν συμμετάσχει στην είδησή του. Θυμίζω ότι ήταν 28 φορείς τότε, άλλο σήμερα δεν είναι τόσο συνολική. Η δράση του κέντρου δεν είναι μόνο πρόληψη κατά των ναρκωτικών, να θυμίσω. Είναι πρόληψη κατά των εξαρτήσεων και εξαρτήσεις είναι όλες οι μορφές του αλκοόλ, εξαρτήσεις είναι ο τσόγος, εξαρτήσεις είναι το διαδίκτυο. Άρα σε όλα αυτά έχει μια πολύπλοκη δραστηριότητα του κέντρου και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματά του είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι δυνατόν σε όλα τα επίπεδα να είναι μετρήσιμα. Νομίζω ότι το αγκάλιασμα της τοπικής κοινωνίας και πώς απευθύνεται κυρίως στα επιστημονικά στελέχη που κάνουν αυτή τη τόσο σοβαρή δουλειά, αλλά και με ένα εκτιμητική θέση του Προέδρου, νομίζω μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε δράσεις. Να ξέρετε ότι τελευταία είμαστε όλους τους πρώτους που πάνε δράσεις κατά το δράση που συμμετείχαν άνεργες γυναίκες, έχουμε θελοντικές ομάδες, έχουμε μια πολύπλευρη δραστηριότητα υποστήριξης, ας το πούμε την γενικότερη έννοια, προς τα σύγχρονα προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας. Και ευχαριστούμε και εσάς τα μέσα ενημέρωσης που μας στηρίζετε σε αυτή την προσπάθεια και είστε αρρωγοί περνώντας και τα μηνύματα αυτά που θέλουμε κάθε φορά να δώσουμε. 15, στις οποίες συμμετείχαμε εμείς όσον αφορά τη χρήση ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό και τώρα έγινε πιο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, οπότε θα έχουμε του χρόνου τα αποτελέσματα, αλλά φαίνεται ότι η δουλειά του κέντρου πρόληψης πρέπει να πιάνει τόπο. Δηλαδή δείχνει μια στασιμότητα στη χρήση ουσιών που το αποδίδουν αρκετοί στη δουλειά των κέντρων πρόληψης. Κλείνουμε 20 χρόνια, κάποια κέντρα είναι και παραπάνω, κάποια ίσως λίγο λιγότερο, αλλά υπάρχουν 75 κέντρα σε όλη την Ελλάδα που κάνουμε την ίδια δουλειά. Είμαστε ένα δίκτυο ολόκληρο, οπότε φαίνεται ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες μας είναι όλες δωρεάν, οπότε υπάρχει κάτι για να έρθει κάποιος που έχει πρόβλημα ή που δεν έχει ή που, για να μην αποκτήσει, να υπάρχει κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.